Και ο κύριος Ταξιάρχης Βέρος, ο δήμαρχος της Δυτικής Λέσβου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Βέρο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Είναι η τρίτη φορά που κουνιέται η μητέρα. Είναι η τρίτη φορά με την ίδια ένταση, γύρω στα 5 βαθμούς της. Έχετε εικόνα, γιατί επειδή η κάθε δόνηση καταπονεί τα κτίρια. Ακριβώς. Όλα τα συνεργεία αυτή τη στιγμή, τόσο από τη ΔΑΕΦ που καταγράφουν τα σπίτια, όσο και τα δικά μας του Δήμου που καταγράφουν τα δημόσια κτίρια και τα σχολεία, είναι έξω. Mm. Αλλά δεν έχω ακόμα πληροφορίες για περαιτέρω ζημίες. Ελέγχουν τις ζημίες των πρώτων δύο σεισμών. Mm. Προφανώς, όπως λέτε και εσείς, ότι κάθε νέο σεισμός καταπονεί τα ήδη καταπονημένα κτίρια. Mm. Ναι, χρειάζεται προσοχή πια, βέβαια. Χρειάζεται προσοχή. Έχουν βγει ήδη κτίρια τα οποία είναι κίτρινα μη κατοικήσιμα από τους θεσινούς ελέγχους και βγαίνουν κι άλλα συνεχώς. Ναι. Κουράγιο, ψυχραιμία. Τα σχολεία μας είναι κλειστά, ευτυχώς. Τα είχατε κλείσει, είχατε. Τα έχω κλείσει, ναι, από προχτές και χτες, και ευτυχώς που κλείσαμε και χτες, γιατί σήμερα θα γινόταν πανικός. Ναι, βέβαια. Να έχεις παιδάκια στην τάξη με 4,8 και σε ένα κτίριο που έχει. Δεν είναι το 4,8 τόσο μεγάλη ένταση, όσο το ότι είναι χερσαίος ο σεισμός και επιφανειακός. Δηλαδή είναι κάτω από τα πόδια μας, γερολαξία. Το νιώσατε. Όχι, το νιώσαμε. Πήγαμε εκεί στα αντόχια, απλά το νιώσαμε. Αλλά δεν είναι και τα χωριά επάνω στο Λεπετιμού και πέρα που είναι τα επίκεντρα. Μου ανέφεραν οι πρόεδροι ότι το βουνό μου κρίζε. Ναι. Δηλαδή είχαμε κατοντιστήσεις, πέφτανε τεράστιοι βράχοι και δημιουργεί πρόβλημα, όπως είχαν το κάνετε. Οι άνθρωποι φοβήθηκαν. Βέβαια φοβήθηκαν οι άνθρωποι και βέβαια δημιουργεί πρόβλημα. Ψυχραιμία και εύχομαι να τελειώσει, να είναι αυτό το τελευταίο. Να δούμε, θα ακούσουμε τους σεισμολόγους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βέρο, να είστε καλά και καλή τύχη. Καλημέρα.